Οπότε δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Οπότε ήταν και λογικό. Σοφία Βόσου. Σοφία Βόσου. Να την απολαύσουμε λοιπόν. Αποκλειστική συνέντευξη στην Έλενα Πολυκάρπου και στο Excellent. Ένα Βλαχοπούλου. Ναι. Πολύ δυσκολευτήκατε. Με όλα έχω δυσκολευτεί εγώ. Διότι δεν είναι εύκολο να κάνεις μία μίμηση. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, ακούσαμε, σας δείξαν έτσι και κάποιες φατσούλες ότι την ώρα που έβαζε η κυρία Γκαγκάκη, ας πούμε, το βαθμό το 5, το 6, ότι εκεί είπανε μήπως η Σοφία εκεί στεναχωρέθηκε, μήπως θύμωσε. Ισχύουν όλα αυτά? Κοίταξε να δεις, ούτε θυμώνεις ούτε στενοχωριέσαι. Απλά αντικειμενικά και επειδή η θέση δική μου θα μπορούσε να είναι και στην Επιτροπή, λόγω και της εμπειρίας μου και των χρόνων μου, κρίνοντας τον εαυτό μου σαν Επιτροπή, είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα. Εντάξει, η Επιτροπή είναι λίγο περίεργα. Τώρα, να παίρνω ένα συνεχόμενο τριάρι και τεσάρι, εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει, δεν είναι αντικειμενικό. Δεν είναι αντικειμενικό. Από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα δικές, γιατί εδώ στο παιχνίδι έχουμε έρθει για ένα συγκεκριμένο σκοπό και να είμαστε καλά. Αλλά δεν είναι αντικειμενικό. Δεν είμαι ο άνθρωπος που επειδή έχω γνώση και εμπειρία και λοιπά, θεωρώ ότι πρέπει να είμαι σε μια καρέκλα και να κρίνω. Τα πάντα, δεν εννοώ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ ότι θέλω να παίζω κιόλας. Είμαι και σκουλίκι. Είναι στο στυλ μου. Μ' αρέσει. Ο Ανδρέας μάλλον μπορεί να έχει λίγο δίκιο. Ότι τη Σοφία Βόσου θα πρέπει να τη βλέπουμε λίγο. Δεν μπορούμε να κρίνουμε και να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Οπότε βεβαίως είμαστε όλοι στο ίδιο καλάθι. Εγώ μαθαίνω και από τους νεότερους και τους σέβομαι το ίδιο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι δεν είναι θέμα εύνοιας. Είναι θέμα αντικειμενικότητας. Μπορεί να κάνω κάτι και να το κάνω τόσο χάλια που να δικαιώμαι να πάρω 3. Αλλά μέχρι σήμερα δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι τόσο χάλια που να αντιστοιχεί στο 3. Τάκη Ζαχαράτος είπε ότι είπε για τον Παντελή Παντελίδη. Ζήτησε συγγνώμη, δεν ζήτησε. Και ζήτησε συγγνώμη. Θεωρείτε ότι έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη? Βεβαίως, βεβαίως. Ήτανε φάουλ του. Βεβαίως, μεγάλο. Εδώ είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει μιμήσεις. Δεν κρίνει τους καλλιτέχνες που κάνουμε. Που μιμούμαστε. Δεν έχουμε πάρει μία επιτροπή για να κρίνει τους καλλιτέχνες που κάνουμε εμείς. Έχουμε μία επιτροπή που κρίνει εμάς που κάνουμε τους καλλιτέχνες. Η προσωπική λοιπόν άποψη του καθενός για τον κάθε καλλιτέχνη που κάνουμε στο σπίτι του, στους φίλους του και όπου θέλει. Δεν έχουμε δικαίωμα να προσβάλλουμε τον κόσμο. Επίσης, δεν έχουμε δικαίωμα να προσβάλλουμε τα επαγγέλματα του κόσμου. Καταλαβες? Γιατί όλος ο κόσμος που βγάζει τίμια το ψωμί του είναι αξιέπαινος και άξιος. Λοιπόν, δεν έχουμε δικαίωμα. Έχει έτσι μία πικρία, θα έλεγα, η Σοφία Βόσου. Δικαίως. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι η πρώτη μέρα που έχει ξεκινήσει το παιχνίδι μέχρι και χθες είναι η χειρότερη συμμετοχή. Έχουμε δει και άλλα που είναι. Σε καμία περίπτωση. Ουσιαστικά αυτό λέει. Τώρα δεν μπορεί να το πει και η Βόσου, ότι είναι μέσα στο παιχνίδι. Λέει ότι αυτό που γίνεται εκεί πέρα δεν είναι σωστό, δεν είναι αντικειμενικό. Δεν γίνεται κάθε φορά εγώ να παίζω και να παίρνω το τριάρι και το τεσάρι και να κανιβαλίζονται στην πλάτη μου. Γιατί αυτό είναι. Έχοντα μιμηθεί δύσκολε προσωπικότητε, έτσι. Εντάξει, κανιβαλίζεται. Γιατί δεν τη δίνει απλού χαρακτήρε. Έχει υποδηθεί δύσκολου χαρακτήρε. Μα και ο ρόλος της Ελένης Βλαχοπούλου από χθες, που είναι η κόμισσα της Κέρκυρας, ήταν ένας ρόλος στον οποίο η Ρένε Βλαχοπούλου, που ουσιαστικά αυτή είναι σάρκωνε, δηλαδή αυτό έφτιαχνε, έκανε φάρσες, έκανε πλάκες, έβγαζε τα μικρόφωνα της Μπόρ και όλα αυτά. Αυτό έκανε και η Βόσου όσο περισσότερο καλύτερα μπορούσε να το κάνει. Και να πάρει 3, αισθάνθηκε άσχημα. Δηλαδή το βλέπεις ότι 6 ένιωσε άσχημα, δηλαδή τα πήρε, δηλαδή φαινόταν αυτό το πράγμα. Και είπε ότι δεν έχει δικαίωμα να τα βάζεις με τους επαγγελματίες. Ουσιαστικά έλεγε στο Ζαχαράτο, μαζέψου, γιατί δεν είναι σωστό αυτό που κάνει τον Παντελίδη, αυτό που κάνει με την Τζαμπά. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν και βήμα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να μιλήσουν κιόλας. Δεν νομίζω ότι είναι κριτική όμως αυτό που κάνει ο Τάκης Ζαχαράτος. Κάθε φορά το λέμε. Δεν είναι κριτική. Απλά τονίζει κάποια αστεία στοιχεία που μπορεί να έχει ο Παντελίδης και τι τα κάνει έτσι. Με υπερβολή. Να τον στηρίξουμε τον Τάκη, αλλά να έχουμε επιχειρήματα. Ναι, αλλά δεν είναι. Προβάλλει τα ελαττώματα ενός ανθρώπου που αυτός με έχει φροντίσει να τα μαζέψει. Μπορεί να μην είναι ελάττωμα, μπορεί να είναι χαρακτηριστικό. Το βλέμμα, ας πούμε, του γωγού Τσαμπά μπορεί να είναι αυτό. Ο Τάκης προσθέτει τη δική του νότα. Και λέει Παναγία μου, είναι σαν να βλέπει τον μπράβο να κάτι να έχει πρόβλημα, τι είπε. Εντάξει, αυτό τον είναι τον μια οπτική ότι του μυρίζει. Όχι, εντάξει, παιδιά, δεν είναι καλή τραγουδίστρια ή δεν είναι. Τα σαρκάζει με δικό του τρόπο.
Γιατί ακριβώς, έτσι γίνεται και το μπάχαλο αυτό. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανθρώπους από πίσω, κόσμο που τους αγαπάει, που τους ακολουθεί. Δηλαδή και η Τσαμπά και ο Παντελίδης και ο κάστοτε καλλιτέχνης. Όπως και ο Τάκης έχει κόσμο. Όπως και ο Τάκης έχει κόσμο που τον ακολουθεί και τον δεν παρακολουθεί. Δεν έχεις δικαίωμα να τον κανιβαλίζεις με κανέναν τρόπο. Να πεις την κριτική σου, να την πεις κόσμια και ωραία. Να ξέρεις ποιος το κάνει. Δεν το κάνεις εσύ, εγώ ή κάποιος άλλος. Ο Ρήγας να βγει να το κάνει που το καημένος, καλά καημένος, είναι πολύ αυστηρός, που είπε για τον Παντελίδη. Ήταν πολύ πιο χοντρό το σχολείο του και πιο άσχημο σε σχέση με του Ζαχαράτου. Ναι, ήταν το The Point, όμως, ήταν για τη φωνή. Καθόλου το The Point δεν ήταν. Ήτανε η φωνή το του Παντελίδη είναι εξαιρετική. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δεν είναι καθόλου το The Point. Δεν ανήκει στο λόμπι του Ρίγα, ναι. Ότι δεν ανήκει στην γενιά αυτών των ανθρώπων που πήρνε εσπρέσο στο κολονάκι. Όχι, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Λέμε το ίδιο πράγμα. Ότι το σχόλιο του Ρίγα ήταν πολύ πιο άσχημο και πιο προσβλητικό από την κριτική που έκανε ο Τάκης Ζαχαράτος, που ξέρουμε ποιο είναι και ποιο όμως είναι το στοιχείο. Όμως κλείνοντας αυτή την κουβέντα, να πούμε και να συμφωνήσουμε με αυτό που είπε η Σοφία Βόσου και το οποίο έχουμε επισημάνει μέσα από αυτή την εκπομπή, ότι εδώ δεν κρίνονται οι καλλιτέχνες, έτσι, οι καλλιτέχνες οποίους ενσαρκώνουν, αλλά οι συμμετέχοντες, οι διαγωνιζόμενοι για το αν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Εάν λοιπόν ο Παντελίδης έχει κακή ή καλή φωνή, εάν η Γογό Τσαμπά κοιτάζει περίεργα ή λιγότερο περίεργα, δεν είναι κομμάτι της κριτικής που αρμόζει στο παιχνίδι αυτό. Είναι αν έκανε